Στοιχεία για τι συγκεντρώσει και τι κινητοποιήσει που έγιναν στη χώρα από την ψήφιση του πρώτου Μνημονίου και μετά, διαβίβασε με έγγραφό του ο Υπουργό Δημόσια Τάξη και Προστασία του Πολίτη Νικό Δένδια στη Βουλή. Από το στοιχείο προκύπτει ότι από τι 8 Μαου του 2010 και μέχρι τι 28 Μαρτίου του 2014 πραγματοποιήθηκαν στην επικράτεια πάνω από 20.000 συγκεντρώσει, συναθροίσει κινητοποιήσει, εκ των οποίων 6.266 έλαβαν χώρα στην Αττική. Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν έπειτα από ερώτηση που είχε απευθύνει στον κύριο Δένδια οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, Στάθη Παναγούλη, Δημήτρη Σουκαλά και Νάσος Αθανασίου. Χωρί ωστόσο να απαντά ο αρμόδιο υπουργό επίσημα, στατιστικά στοιχεία του αριθμού τη χρήση μέσω ελέγχων πλήθου ή και του είδου αυτών δεν υφίστανται στην αρμόδια διεύθυνση του αρχηγείου τη Ελληνική Ισονομία λόγω των ποικίλων κατά περίπτωση συνδικών χρήσης τους κατά φορά και ως εκ τούτου το εξαγώγημα στατιστικά συμπεράσματα δεν θα παρήχαν χρηστικά ή γενικότερα αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. Ο Υπουργό πάντω γενικότερα αναφέρει ότι στι περιπτώσει φοδρών επιθέσεων, αποταραξίε, διαδηλωτέ σε ανοιχτού χώρους χώρου, καθώ και για την απόθεση διαδηλωτών που αρνούνται να συμμορφωθούν και επιτίθενται με ξύλα και άλλα αντικείμενα, από τις αστυνομικέ δυνάμεις έχει προκριθεί ορθολογική και όχι καταχρηστική χρήση δακρυγόνων, ενώ σε έγγραφο επίσης αναφέρεται ότι από τη Διεύθυνση Τεχνικών καταβάλλεται προσπάθεια για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και παρακολουθούνται οι εξελίξεις της τεχνολογίας έτσι ώστε ο κατεχόμενος από την ελληνική αστυνομία εξοπλισμός αφενός να είναι ισότιμος των αστυνομιών προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών και αφετέρου να καλύπτει τις υπηρεσιακές ανάγκες.